διότι έχει πάρει μια απάντηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε σχέση με μια πολύ σημαντική ερώτηση που έχει κάνει σε σχέση με τις επιδοτούμενες δράσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη στερεά Ελλάδα. Δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρη η απάντηση που σας έδωσαν, κύριε Κουστογιανακόπουλε? Νομίζω το σημείο που είναι το bold, που λέμε το τονισμένο στο κείμενο, ότι δεν θα εξαιρεθεί η περιφέρεια πλέον με το νέο ΕΣΠΑ από κανένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση ανεργίας κλπ. Το καθιστά σαφές. Και αν χρειαστεί βέβαια διευκρίνηση... Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εξηγήστε καταρχήν στους τηλεθεατές τι ζητήσατε να σας απαντήσουν. Καταρχήν αυτή είναι μία από τις τρεις ερωτήσεις, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά ξεκινάει από το κύριο Υπουργείο που έχει την προεδρική αρμοδιότητα. Του ζήτησα λοιπόν να πάνε να διαπραγματευτούν, αν θα στείλω και την ερώτηση να δείτε, την απίθυνα προς οικονομικών και το ανάπτυξη, και έλεγα με τη μεταβολή συνθήκων που έχουμε, κοινωνικών και οικονομικών, πρέπει να πάμε να επαναδιαπραγματευτούμε, ούτω ώστε η περιφέρεια η δικιά μας και το Νοτιο Αιγαίο να πάψει να είναι, όπως λέμε, υπομετάβαση, δηλαδή στο χώρο. Μετά από 25 μέρες στην εκπνοή της προθεσμίας μου ήρθε η απάντηση από το ανάπτυξης που λέει ότι δυστυχώς δεν βγαίνουμε από τον κανόνα, διότι το ΑΕΠ με τους όρους 2009 έως 2011 της διετίας αυτής... Αυτό είναι εξαιρετικά άδικο όμως, έτσι. Προσέξτε, να δείτε τώρα. Ο κανόνας ποιος είναι? Για να είναι μια περιφέρεια στο στόχο 1... πρέπει να έχει μέσο ΑΕΠ κάτω από το 75%. Ναι, αλλά δεν είναι πραγματικό επειδή μας τράβηξαν τα ενόφυτα. Σαφώς, σαφέστατα, δεν το συζητώ. Απλώς λέω λίγο τα τυπικά τα γραφειοκρατικά για να καταλάβει ο κόσμος. Σε εμάς βγήκε 78%. Εγώ λοιπόν τι έλεγα, ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανέργους δύο ταχυτήτων, δύο ειδών, ανέργους στόχο 1, στόχο 2, ή στην άλλη ερώτηση που έχω κάνει προς το Χρυσοχοίδη, το Wi-Fi και το ίντερνετ, ότι έχουμε δικαιούχους κοινωνικού μερίσματος στόχο 1 και δικαιούχους κοινωνικού μερίσματος στόχο 2. Οι άνεργοι και οι δικαιούμενοι και αναξιοπαθώντες είναι παντού οι ίδιοι. Θέλω να πω, θέλει τόσο μεγάλη επεξεργασία να καταλάβουν ότι περάσαμε στην άλλη κατηγορία εξαιτίας των ενοφύτων. Κοιτάξτε, να δείτε τώρα. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουν. Η γραφειοκρατία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, όμως ξέρετε, και αν δεν τις κουντήξεις και δεν είσαι παρόν και δεν ασχολείσαι, δεν αυτό ξέρει. Τώρα όμως έχει χρονίσει το ζήτημα, έτσι. Έχουμε χάσει προγράμματα πάρα πολλά και το λέτε πολλές φορές και ξεκάθαρα κι εσείς, και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό είπα και εγώ να κάνω τον ντου που λέμε, κύριε Στεριόπουλε, και πήρε όλα τα Υπουργεία Σβάρνα. Πήγα, είδα τον πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Γιάννη τον Πλακιωτάκη, ο οποίος είναι ο αρμόδιος, αποκλειστικά αρμόδιος υφυπουργός εργασίας για τα προγράμματα. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Ματζόγλου, τον διοικητή του ΑΕΛ, στον οποίο έστειλα και σχετική επιστολή και αναμένω και τη γραπτή του απάντηση, καθώς τηλεφωνικά με διαβεβαίωσε ότι, όπως και στα υπόλοιπα και του ΑΕΛ και του εργασίας, γιατί μοιάζουν να είναι από τον ίδιο φορέα, αλλά τα διαχειρίζονται διαφορετικοί. Άλλο θέμα αυτό τώρα εδώ. Ναι. Πάμε όμως στην ουσία. Ζητήσατε απαντήσεις αν λοιπόν, θα διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Τι σας είπανε? Θα διατηρηθεί λοιπόν αυτή η κατάσταση. Αυτό εννοούμε. Θα υπαχθούμε σε όλα τα μέτρα, έτσι. Αυτό εννοούμε, θα διατηρηθεί η κατάσταση. Αλλάζουμε δηλαδή το προηγούμενο, που σε άλλα ήμασταν, σε άλλα δεν ήμασταν. Θα είμαστε σε όλα αυτού του είδους τα προγράμματα μέσα. Και να, το πούμε απλά, στον κόσμο τι συμβαίνει, τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορέσουμε να έχουμε θέσεις εργασίας περισσότερες μέσω προγραμμάτων. Ακριβώς. Μέχρι να αρχίσουν να γίνονται οι πραγματικές επενδύσεις στον τόπο, μέσα από πρωτοβουλίες και νομοθετικές πρωτοβουλίες που παίρνουμε, ούτως ώστε ο κόσμος να βρίσκει πραγματική πώληση και να μην έχει μόνο αυτή την ευκαιριακή και συγκυριακή, η οποία απλώς μπορεί να τον ανακουφίζει. Θα έρθουν στα πραγματικά δεδομένα οι καταστάσεις ή θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν την άσχημη εικόνα τη δική μας? Τι σας έχουν πει? Δηλαδή, σας είπανε ότι δεν δικαιούστε με τα στοιχεία που έχουμε, αλλά θα κάνουμε κάτι και για σας, ή θα αποκαταστήσουν την αδικία? Προσέξτε. Εδώ επομίζεται ο κρατικός κορονάς αυξημένη συμμετοχή στα προγράμματα της τάξης του 50%.
δηλαδή δημόσιο, για την περίπτωση δικιά μας, αντί για 20% που έχει συμμετοχή στα προγράμματα αυτά στις περιφέρειες, ανεβάζει τη δική του συμμετοχή κατά 30% και φτάνει στο 50%. Μάλιστα. Αυτό είναι το κλειδί τώρα εδώ της ιστορίας. Ευτυχώς η Ένωση βέβαια δεν αρνείται τα όποια κονδύλια έρχονται στις δύο περιφέρειες, όπως συμφωνήθηκε. Αυτό όμως που έχω εγώ στο μυαλό μου, είναι να παρακολουθούμε το θέμα στην αναθεώρηση του δεξί. Να είμαστε παρόντες, να ζητήσουμε βελτίωση όσο δυνατόν περισσότερο των ωρών, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερους συμπατριώτες και συμπατριώτες μέσα στα προγράμματα. Σωστά. Να μπορέσει να ανακουφιστεί το ποσοστό ανεργίας, το τεράστιο ποσοστό ανεργίας, που δεν μπορούμε να το διορθώσουμε με τίποτα έτσι όπως είναι δομημένη η κατάσταση. Εδώ λοιπόν, τώρα όπως είπατε είναι δομημένη, εμείς αναδομούμε την κατάσταση. Σωστά. Το επιχειρούμε τουλάχιστον, το επιχειρούμε. Έτσι, μπράβο. Το επιχειρούμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, νομοθετικές, τολμηρές, ρεαλιστικές απόλυτα, όπως αυτή την οποία συζητάμε από χθες με το νομοσχέδιο περί δασών, οικοδομικών συνεταιρισμών κλπ. Εδώ θα πήγαινα τώρα, γιατί έχω και ετοιμάσει ένα απόσπασμα από την ομιλία σας στη Βουλή, κύριε Κουτσογιανακόπουλε. Διαφωτίστε μας λίγο περί τίνος πρόκειται. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο τακτοποιεί ένα φοβερό χάος το οποίο υπήρχε με εκκρεμότητες σε όλη τη χώρα. Αυτό το πρώτο που μας ενδιαφέρει εμάς, ότι μέσα σε αυτό υπάρχουν προβλέψεις για πρώτη φορά στη χρονιά που δίνουμε τη δυνατότητα σε ιδιωτικές εκτάσεις που έχουν δασόδη χαρακτήρα να μπορούν να γίνουν σύνθετα τουριστικά καταλήματα. Σε αυτή την πρόβλεψη υπάγεται και εκείνη η βασανισμένη επένδυση του κάτω στον Έξαρχο, γνωστό ως Αταλάντη Χίλς, κάπως έτσι όπου συνηθίζεται να λέγεται, η οποία είναι και πολύ μεγάλη επένδυση τεραστίου μελιέτους που μας ενδιαφέρει άμεσα, με μια έκθεση που είχε αγοραστεί το 2004 και σήμερα έχουμε 2014 και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν μπορέσει. Μιλάμε για έκταση προς τουριστική αξιοποίηση, έτσι. Τουριστική και αποκλειστικά και μόνο αξιοποίηση. Η οποία όπως καταλάβετε έχει. Δηλαδή είναι κάτι σαν το περίφημο Κώστα Ναβαρίνο που λέμε, έτσι. Κάτι ανάλογο. Ωραία. Με διεθνείς προδιαγραφές. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του βουλευτή Φθιότιδας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κώστα Κουτσογιανακόπουλου, για το συγκεκριμένο θέμα. Η σύγχυση είναι πλήρης και τελεία. Εμπλέκονται, συμπλέκονται με ταλεία ορυχεία. Αγνοούνται συνταγματικές διατάξεις που, παραδείγματι, λένε ότι αυτά είναι αυτομάτως χωροθετημένα εκεί που βρίσκονται. Δεν περπατάνε, ξέρετε. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε από εκεί που τα βρίσκουμε, να τα πάμε αλλού που μας βολεύει. Αλλά θα τα αγνοούμε και διαστρεβλώνουμε από εκεί και πέρα ό,τι λέει και προβλέπει αυτό το νομοθέτημα. Μέσα δε στη σύγχυση του παραγωγικού σας μοντέλου, καλούμαστε να διαλέξουμε την εκδοχή που λέει το δάσος και οτιδήποτε δασικών είναι κοινωνικών αγαθών, άρα πρέπει να είναι αδιατάρακτον και να μην επεμβαίνουμε. Θα προσθέτω εγώ ό,τι είναι θάλασσα, γυαλός, παραλία και συνοδό αυτού το όμοιον. Ό,τι είναι μεταξύ αυτών πρέπει να είναι αφιερωμένο στην πρωτογενή παραγωγή. Και θα σας ρωτήσω βεβαίως πού θα γίνουν οι επενδύσεις. Απ' την άλλη έχουμε το μοντέλο Καραμαλή, το οποίο στεναρά και σωστά υπερασπίστηκε η αγαπητή συνάδελφος κυρία Βλόγιντου. Εγώ προσχωρώ. Και μακάρι να το έχει αντιληφθεί. Διότι ο Καραμαλής έκανε τα ξενία πού? Στους κάμπους? Στους βάλτους? Πού? Σε επιλεγμένες δασώδεις, δασικές περιοχές. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης πού έγινε? Ακούστε, και αυτού τα έχετε μπερδέψει. Και αυτού τα έχετε μπερδέψει, κύριε Κοντέλα μου, γιατί δεν τα διαβάζετε όπως πρέπει. Εγκαλέσατε ότι θα υπάρχουν, λέει, επεμβάσεις. Ακούστε πού. 48.1. Για τη διάνοιξη οδών εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών και συνδρομικών γραμμών. Το διαβάσατε το άρθρο, όχι εσείς προσωπικά. Το έχετε διαβάσει. Τι λέει? Ότι απλώς δεν απαιτείται έγκριση επεμβάσεως. Γιατί είναι αυτονόητο ότι σε μία
δημόσια έκταση, ακόμα και αν έχει κηρυχθεί ένα δασοτέα, συγχωρείται η επέμβαση για τέτοιου είδους έργα. Συνεχίζουμε. Έργα υποδομής, λέει. Αεροδρόμια. Τεχνητοί λιμένες, φράγματα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, ταμιευτήρες, εγκαταστάσεις άντλησης, χερσαίες εγκαταστάσεις λιμένων, εγκαταστάσεις άντλησης υδρογονανθράκων κλπ. Εκεί παραλείψατε να πείτε όπως ειδικός νόμος ορίζει ή εν απουσία αυτού με υπουργική απόφαση. Γιατί αυτή η παραπληροφόρηση? Εάν το κάνετε από αγνωστικισμό, συγχωρητέω. Εάν όχι όμως, εδώ έχουμε δόλια συμπεριφορά. Συνεχίζω. Για ανασκαφικούς λόγους, το 54.1 λέει ότι μπορούμε, χωρίς την ειδική άδεια εγκρίσεως, να επέμβουμε για να κάνουμε ένα σκαφί. Αυτό είναι εγκληματικό? 55.1. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Θέλετε να δούμε και το 49, να το δούμε. Αλλά εγώ αναφέρομαι στο άρθρο στο οποίο ενσωματώνονται όλα αυτά κατά τον νόμο. Από το άρθρο 36 τα πήρα. Εντάξει. Ακολουθώ νομικές και λογικές αλληλουχίες, γιατί η νομική ακολουθεί την λογική και τους κανόνες. Όχι τις ιδιοκαταληψίες του καθενός μας. Και παρακάτω βέβαια, 57.5, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά κτίρια, νοσοκομεία, θεραπευτήρια, γενικά εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΠ, ιερή ναή, ησυχαστήρια, σοφρονιστικά καταστήματα, εγκαταστάσεις σωμάτων ασφαλείας, βοτανικούς κήπους, υδροτριβία κλπ. Κλπ. Σε όλα αυτά αναφέρεστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να ξέρω αν ήσασταν σε μια χώρα, να κυβερνήσετε μια χώρα η οποία θα είχε βουνό, θάλασσα και έρημο. Αν όλα στο βουνό είναι κοινωνικό αγαθό αδιατάρακτο, το ίδιο και στη θάλασσα, τις επενδύσεις και τις τουριστικές εγκαταστάσεις θα τις κάνετε στην έρημο. Αλλά για να δούμε και ποιες είναι αυτές οι επενδύσεις. Είναι ό,τι δύναται ως δυνατότητα, ως σύνθετο τουριστικό κατάλημα σε ιδιωτικές εκτάσεις. Σε ιδιωτικές εκτάσεις. Δεν άκουσα κανένα από εσάς να κάνει διάκριση αυτή. Και εδώ ναι, θα έρθει το ξένο κεφάλαιο. Διότι απαιτούνται κεφάλαια να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Πώς το κάνουμε τώρα? Βεβαίως δεν απαγορεύεται σε καμιά περίπτωση και το μοντέλο το δικό σας. Εταιρείες λαϊκής βάσης, συνεταιρισμοί, πώς τα λέτε. Γιατί να μην πάρετε εσείς και να κάνετε μια τέτοια επένδυση και να δούμε και το μοντέλο της αυτοδιαχείρισής σας. Μπορεί να αλλάξουμε γνώμη. Να μεταβάλουμε και πολιτική αντίληψη. Διότι παραδείγματος κρίνονται όλα. Όχι δια των διακηρύξεων. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το 1 Κεντρικής Ελλάδας. Μείνετε κοντά μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας.